Καλώς ήρθατε στο σταυροδρόμι του μέλλοντος. Εδώ που η καρδιά της τέχνης συναντά το μυαλό της τεχνολογίας. Καθώς μπαίνουμε σε μια νέα εποχή της τεχνολογίας. Μια εποχή η οποία ορίζεται από την ταχύτητα, την καινοτομία και την αλληλεπίδραση. Είμαι εδώ να σας πάρω σε ένα ταξίδι προς το μέλλον της τέχνης. Σε αυτήν την εποχή η τεχνολογία δεν είναι απλά πλέον ένα εργαλείο. Αλλά ένας ζωτικός σύντροφος στην διαμόρφωση και εξερεύνηση της ανθρώπινης εμπειρίας. Σήμερα θα δούμε πώς πρωτοποριακές τεχνολογίες όπως το blockchain και η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζουν την τέχνη και τη δημιουργικότητα. Είμαι ο Σταμάτης Παπαγγέλου, αλλά όλοι με φωνάζουν Μάνο για κάποιο λόγο και το ξέρω ακόμα γιατί. Και είμαι ερευνητής τεχνολογίας blockchain και υποψήφιος διδάκτορας πάνω σε τέτοια θέματα στο Ινστιτούτο για το Μέλλον, κομμάτι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ας ξεκινήσουμε λίγο πρώτα απ' όλα από την έννοια και τη σημασία της λέξης blockchain. Ο Γιώργος ρώτησε. Ποιοι από εσάς, οπότε δεν έκανα την διαρώτηση. Αλλά όταν μένα μου κάνουν ερώτηση γνωστοί, φίλοι, συγγενείς και το καθεξής, «Α, μάλλον κάνεις πάνω δακτορικό, πάνω σε τι?» Τους λέω πάνω σε blockchain. Η μέση αντίδραση που παίρνω είναι, τι είναι αυτό? Οπότε ναι, είναι λίγο μια άγνωστη λέξη στους περισσότερους. Ο πιο απλός τρόπος που το εξηγώ συνήθως σε πιο νεαρό κόσμο, με μία πρόταση, είναι ή το blockchain είναι η τεχνολογία πίσω από το bitcoin. Και η αντίδραση που παίρνω είναι «Α, πουλάκι μου». Ας το πάρω όμως λίγο από την αρχή. Τα δεδομένα μας, οι δημιουργίες μας, η ψηφιακή μας παρουσία συχνά ελέγχονται και διαχειρίζονται από λίγους κεντρικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις. Παρόλα που η διαδικτυακή μας εμπειρία έχει αυξηθεί, η αυθεντικότητα, η ασφάλεια, η ιδιωτικότητα και διαφάνεια παραμένουν πολύ συχνά προβληματικές. Όλες αυτές οι έννοιες που μόλις περιγράψα αποτελούν αξία για μας. Ναι, μεν υποκειμενική, αλλά σίγουρα αξία, γιατί είναι σημαντικά. Και εδώ υπάρχει το Web 3 ή αλλιώς το ίντερνετ της αξίας. Μια νέα εποχή στο διαδίκτυο, όπου βασίζονται σε αποκεντρωποιημένες τεχνολογίες, όπως το blockchain. Το blockchain γενικά είναι ένα δίκτυο εμπιστοσύνης. Φανταστείτε αυτό το πολύ απλό. Κάθεσαι, πίνεις και ένα καφέ με έναν φίλο σου και βάζεις ένα πάρα πολύ απλό στοίχημα στο αν θα βρέξει αύριο. Πώς είσαι εσύ σίγουρος ότι θα εκπληρώσει και θα πληρώσει το στοίχημά του εφόσον ο φίλος σας το χάσει? Θα εμπιστευτείτε κάποιον τρίτο με τα χρήματα να τα κρατάει αυτός και να τα μοιράσει μετά? Θα υπογράψετε κάπου ή πολύ απλά θα βασιστείτε στο λόγο του? Όπως και να έχει, βάζεις την εμπιστοσύνη σου κάπου, σε ένα σύστημα. Και εδώ είναι που εμφανίζεται το blockchain. Φανταστείτε λοιπόν ένα αρχείο ή ένα βιβλίο στο οποίο όλες οι συναλλαγές καταγράφονται. Όλοι όσοι είναι εμπλακόμενοι σε αυτές τις συναλλαγές έχουν ένα αντίγραφο αυτού του βιβλίου και όταν συμβαίνει μια νέα συναλλαγή, όπως η πραγματοποίηση του αποτελέσματος του στοιχήματος, τότε αυτή καταγράφεται κατευθείαν στο αντίγραφο όλων. Και κάθε σελίδα ή block αυτού του αρχείου είναι αλυσιδωμένη με την επόμενη. Εξού και ο ορισμός block chain. Αυτό το αρχείο δεν αποθηκεύεται κάπου συγκεκριμένα, αλλά όπως είπαμε, διαμοιράζεται ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες. Αυτό το κατανεμμένο και ταυτόχρονα συγχρονισμένο βιβλίο διασφαλίζει ότι κανένας δεν μπορεί να χειραγωγήσει οποιαδήποτε γραφή. Όπως να αλλάξει το αποτέλεσμα του στοιχήματος που λέγαμε. Γιατί πολύ απλά, αφού έχουν όλοι το αντίγραφο, τι μας λέει αυτός? Και εδώ είναι η αποκεντροποίηση που λέμε. Η γενιά του blockchain κατάφερε να δημιουργήσει εμπιστοσύνη χωρίς την ανάγκη μιας και μόνο κεντρικής αρχής. Αυτή η ικανότητα ήταν που έκανε τη δυνατή δημιουργία κρυπτονομισμάτων όπως το bitcoin, όπου αντί να έχεις μια τράπεζα να πιστοποιεί τα χρήματά σου ότι είναι έγκυρα, τότε έχεις όλο το δίκτυο του bitcoin να πιστοποιεί για κάθε είδους συναλλαγή που γίνεται μέσα σε αυτό. Τώρα ας δούμε πώς αυτή η τεχνολογία βέβαια συνδέεται με τον κόσμο της τέχνης. Ένα από τα κυριότερα ωφέλη της τεχνολογίας blockchain για τους καλλιτέχνες είναι ότι μπορούν, τους δίνει τη δυνατότητα να διαπιστώσουν σαφώς την ιδιοκτησία και την προσέλευση των εργών τέχνης τους. Με κάθε νέα εγγραφή των εργών τους σε ένα blockchain, οι καλλιτέχνες μπορούν να πιστοποιήσουν με ασφάλεια και ακρίβεια τους ίδιους σαν δημιουργούς και ιδιοκτήτες των εργών τους. Αυτό δεν επικυρώνει μόνο τους ίδιους σαν δημιουργούς, αλλά και μειώνει την πλαστογραφία και την απάτη στον κόσμο της τέχνης. Η τέχνη αυτή μπορεί επίσης να δημιουργηθεί σαν non-fungible tokens ή μπορεί να τα έχετε ακούσει έτσι πιο trendy NFTs.
Και αυτά να πουληθούν κατευθείαν στην αποκεντρωποιημένη αγορά. Που σημαίνει ότι οποιοδήποτε από εσάς εδώ μέσα μπορεί κατευθείαν να πάει σε οποιοδήποτε artist και να πάρει ένα έργο του κατευθείαν, χωρίς την παρέμβαση κανενός. Κάθε έργο είναι μοναδικό και επαληθεύεται από το blockchain. Έτσι, καθεωρείται μια νέα διαδρομή ώστε οι καλλιτέχνες να μπορούν να εμπορευματοποιήσουν το έργο τους. Ας αλλάξουμε όμως λίγο σελίδα. Η τεχνητή νοημοσύνη ή αλλιώς AI είναι μια έννοια που βρισκόταν μόνο στον χώρο της επιστημονικής φαντασίας. Αλλά πλέον έχει γίνει πραγματικότητα και η περιοχή της επεκτείνεται σε διάφορους τομείς, φυσικά συμπεριλαμβανομένου και του κόσμου της τέχνης. Τα εργαλεία που κινούνται από AI δεν είναι απλά πλέον μηχανές που εξεργάζονται δεδομένα και κάνουν υπολογισμούς, αλλά έχουν εξελιχθεί σε δημιουργικούς συνεργάτες που μπορούν να βοηθήσουν τους καλλιτέχνες στη δημιουργικότητά τους και στο να τους βοηθούν στο να υπερβούν όλα τα όρια της τέχνης τους. Ας δούμε πρώτα, όπως κάνουμε και με το blockchain, το τι είναι πάνω κάτω το AI. Με πολύ απλά λόγια, η τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται σαν την ικανότητα των μηχανών να μιμούνται διαδικασίες της ανθρώπινης νοημοσύνης. Αυτό συμπεριλαμβάνει την εκμάθηση, την επίλυση προβλημάτων, τη λογική και την αντίληψη και κατανόηση της γλώσσας. Και όχι, αυτό δεν είναι πια sci-fi που μπορείτε να φανταστείτε, αλλά είναι οι εξατομικευμένες συστάσεις του λογαριασμού στο Netflix. Είναι όταν το smartphone σου μπορεί να αναγνωρίσει τη φωνή σου, ακόμα και η τεχνολογία πίσω από τα αυτοκίνητα τα οποία οδηγούν μόνα τους. Ωστόσο, υπάρχει πάρα πολύ παρεξήγηση στο τι θεωρείται AI. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Τον θερμοστάτη στο σπίτι σας. Τι κάνει ο θερμοστάτης? Του βάζουμε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία και αυτός ανάλογα ανοίγει ή σβήνει τη θέρμανση ώστε να διατηρήσει ένα συγκεκριμένο βαθμό θερμοκρασίας στο σπίτι. Αλλά μαθαίνει από το περιβάλλον του. Μπορεί να καταλάβει γιατί κάνει αυτό που κάνει. Μπορεί να προσαρμοστεί στο αν οι συνθήκες αλλάξουν εντελώς απροσδόκητα. Η απάντηση είναι όχι. Άρα, παρόλο που είναι ένα έξυπνο σύστημα, δεν είναι AI. Είναι πιο ακριβές να το προγραμμούμε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα. Οκ, ξέρω ότι όλα αυτά μπορεί να ακούγονται αρκετά περίπλοκα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εσάς έχετε αλληλεπιδράσει με δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, χωρίς καν να το έχετε καταλάβει. Ξέρεις όταν γράφεις ένα μήνυμα στο κινητό σου ή στο email σου και σου προτείνει αυτόματα την επόμενη λέξη? Αυτό είναι μια πάρα πολύ βασική μορφή τεχνητής νοημοσύνης. Παράγει ή δημιουργεί κάτι νέο βάσει και μόνο γνώσεις από προηγούμενα δεδομένα. Αλλά φυσικά δεν σταματάει μόνο εκεί. Η δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας ψηφιακός καλλιτέχνης ικανός να δημιουργήσει εντελώς νέα αριστουργήματα. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα μοντέλο AI που λέγεται Midjourney. Μπορεί κάποιοι από εσάς που έχετε λίγο γνώση στο αντικείμενο να το έχετε γνωρίσει. Αυτό το μοντέλο τι ακριβώς κάνει? Παίρνει οποιαδήποτε περιγραφή σαν κείμενο και παράγει μια εικόνα. Οπότε δίνουμε κείμενο, παίρνουμε και εντελώς νέα εικόνα. Έτσι, άμα ρωτήσει το Midjourney να μου δημιουργήσει μια εικόνα από κάποιον που δίνει μια ομιλία TEDx στο Πάντιο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, μου δημιουργεί αυτό. Παρόλο που δεν έχει δει ποτέ αυτό το stage ο αλγόριθμος. Παρόλο που δεν έχει δει ποτέ αυτά τα πρόσωπα τα συγκεκριμένα. Παρόλο που δεν έχει δει αυτό το πρόσωπο του ομιλητή. Ναι, αυτά τα πρόσωπα και αυτό το πρόσωπο δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Και όμως καταφέρνει και δημιουργεί αυτή την εικόνα βάσει και μόνο της κατανόησης που έχει, της γνώσης που έχει, στο πώς είναι μια ομιλία TEDx. Ας γίνουμε όμως λίγο πιο δημιουργικοί. Ζήτησε στον ίδιο αλγόριθμο να με δημιουργήσει μια παρόμοια εικόνα, αλλά αντί για να έχουμε έναν άνθρωπο, να έχουμε ένα ανθρωποειδές ρομπότ από το μέλλον. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εκπληκτικό, ε! Εδώ να σημειώσω ότι οι δύο εικόνες που είδατε είναι δημιουργημένες εντελώς από AI, από μια μηχανή, από ένα μαθηματικό μοντέλο. Ό,τι έχετε δει πριν πίσω μου και ό,τι θα δείτε μετά, όλα είναι φτιαγμένα από μηχανή. Δεν μπορείτε να τα βρείτε στο ίντερνετ, δεν υπάρχουν πουθενά άλλου. Υπάρχουν μόνο για αυτήν την ομιλία και είναι δημιουργημένα. Όταν αυτό το μοντέλα εφαρμόζονται και στη μουσική, τα συστήματα AI είναι ικανά να συνθέσουν εντελώς νέα κομμάτια μουσικής τα οποία δεν έχουν ακουστεί ποτέ πριν. Αυτό το κάνουν μαθαίνοντας από διάφορες λεπτομέρειες και αποχρώσεις μουσικών στυλ, φωνών, beat και ούτω καθεξής και παίρνουν όλη αυτή τη γνώση
για να δημιουργήσουν κάτι εντελώς καινούριο. Κάτι εντελώς νέο. Άρα ναι, γίνεται και στη μουσική. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα rap τραγούδι, όλοι μαζί, που είναι φτιαγμένο μόνο και μόνο για αυτή την παρουσίαση. Φώτα! Έτσι, ένα χειροκρότημα στο μαθηματικό μοντέλο. Φανταστείτε λοιπόν ένα μέλλον όπου καλλιτέχνες μπορούν να συνδημιουργήσουν αρμονικά με εργαλεία τα οποία είναι ενισχυμένα από AI, παίρνοντας έμπνευση από μια εντελώς απειρώστη πηγή, ξεπερνώντας όλα τα όρια της τέχνης τους. Σε αυτόν τον κόσμο, η τεχνολογία του blockchain υπηρετεί ως ραχακοκαλιά για την ασφαλή αποθήκευση και εμπορία της τέχνης, εξασφαλίζοντας ότι οι δημιουργοί μπορούν να έχουν απόλυτο έλεγχο της πνευματικής τους ιδιοκτησίας και να λαμβάνουν πάντα δίκαια αποζημίωση για τις προσπάθειές τους. Αυτός ο μελλοντικός κόσμος της τέχνης δεν είναι μόνος καλλιτέχνες να δημιουργήσουν και να μοιράζονται το έργο τους με προηγούμενα αδιανόητους τρόπους, αλλά δημιουργεί και μια παγκόσμια κοινότητα η οποία προστατεύει και γιορτάζει την αξία της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Μαζί, ας εργαστούμε στην κατασκευή αυτού του μέλλοντος, όπου οι καλλιτέχνες μπορούν να ευδοκιμήσουν και να συμβάλλουν στον πλουτισμό του πολιτιστικού μας πεδίου. Φυσικά, με την παρουσία πρωτοποριακών τεχνολογιών όπως αυτές που είδαμε. Όλα αυτά σε μελλοντικές γκαλερί, σαν και αυτή εδώ, σε ένα metaverse το οποίο πια η δημιουργικότητα και η τέχνη πολύ απλά δεν έχουν όρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.